Ωραία, θα πάμε στην Κρήτη για να μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο θέμα που το ετοιμάζουμε με την παρότρεση βέβαια της αρχιδιδάκτριάς μας της Τζέννης Ευθυμιάδου εδώ και μέρες για το μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας και να δούμε κατά πόσο οι μαθητές πέρα από τις γλώσσες που φανταζόμαστε ότι θέλουν να μάθουν, πώς έχουν εισχωρήσει σε αυτό το ψηφιακό κόσμο. Έτσι, γιατί εκτός από πολυγλωσσία χρειάζεται και ψηφιακή εκπαίδευση σε όλους μας προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής που είναι ένας υπολογιστής, ένα τάμπλετ, ένα κινητό τηλέφωνο και όλες αυτές οι εφαρμογές πλέον της καθημερινότητάς μας που ψηφοποιούνται. Οργανώνονται, πραγματοποιούνται στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά με τη συμμετοχή σχολείων από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν είναι ένα θέμα το Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας που αφορά μόνο μαθητές της Κρήτης και ευτυχώς. Έτσι, γιατί αυτή η σύμπραξη πολλών σχολείων, πολλών μαθητών, πολλών ανθρώπων, εκπαιδευτικών, όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, δίνει και το μήνυμα της αναγκαιότητας στη σύγχρονη εποχή. Το επαναλαμβάνουμε, γιατί αυτό συμβαίνει, αυτό υφίσταται, της αναγκαιότητας να γνωρίζουμε τον κόσμο της ψηφιακής επικοινωνίας και δημιουργίας. Είναι απαραίτητος πλέον, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Τώρα θα μου πεις οι τηλεθεατές που ακούνε, σου λέει ψηφιακή δημιουργία, τι σημαίνει. Θα τα μάθουμε όλα αυτά σε λίγο τι σημαίνει, αλλά να σας δώσουμε κάποια αριθμητικά στοιχεία για να καταλάβετε το ενδιαφέρον στη σχολική κοινότητα πλέον. Στο φεστιβάλ λοιπόν αυτό προσέλκυσε το φεστιβάλ πέρσι 7.160 μαθητές και αναμένεται να είναι αντίστοιχη και η συμμετοχή και φέτος για να καταλάβουμε. Και 500 σχολεία από όλη την Ελλάδα. 500 σχολεία. Από 17 δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολύ και τεράστια διάθεση για όλα αυτά. Διαδραστικές δραστηριότητες, φυσικά πάρα πολλά εργαστήρια εκπαιδευτικά και φαίνεται ότι οι υπολογιστές, όπως είπε και ο Χάρης, τα τάμπλετ, ακόμη και τα smartphone, αυτά τα τρία προϊόντα της νέας τεχνολογίας, είναι τα βασικά κλειδιά και απαραίτητα για να ανοίξουν οι δρόμοι για εκπαιδευτικά προγράμματα από το να ιδρύσεις μία μικρή επιχείρηση δική σου μέχρι. Και για να το κάνουμε ακόμη πιο έτσι κατανοητό στον κόσμο και ειδικά σε αυτούς που δεν έχουν και μεγάλη γνώση, έτσι, τι είναι η ψηφιακή επικοινωνία. Ακόμη και το ATM, αυτό το μηχάνημα που βγάζουμε τα χρήματα από την τράπεζα, είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Χρειάζεται ειδικό χειρισμό. Χρειάζεται ειδική γνώση. Αυτό θα μου επιτρέψει να πω λίγο. Μεγάλης ηλικίας, ας πούμε, που δεν είχαν εκδώσει ούτε κάρτα τραπεζική. Πραγματικά. Την είχαν εκδώσει για αυτό το λόγο. Γιατί φοβόντουσαν να το χρησιμοποιήσουν. Φοβόντουσαν να το χρησιμοποιήσουν και θα μου δώσω τώρα την ευκαιρία να πω κάτι που μου συνέβη χθες. Είχα πάει εδώ στη ΔΕΗ να πληρώσω το λογαριασμό. Εδώ στη Χάφτα κεντρικά είχε πάρα πολύ κόσμο. Ουρά, είχε πέσει το σύστημα. Δηλαδή πραγματικά γινόταν χαμός μπροστά, έξω, πίσω από το ταμείο και υπήρχε μόνο ένα μηχάνημα που μπορούσε να πληρώσει με μετρητά βέβαια όμως. Τις κάρτες δεν τις έπαιρνε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως λόγω του capital control μάλλον. Οπότε. Ήταν πάρα πολύ ηλικιωμένη, γιατί και εγώ πρώτη φορά ήθελα να αποφύγω την ουρά και λέω ας πάω να πληρώσω. Μηχάνημα είναι, δεν τρόμαξα, δηλαδή λέω πόσο θα. Και τελικά ήταν ένας κύριος μπροστά μου, μεγάλης ηλικίας. Το έκανα μια χαρά, barcode και τα λοιπά, όλα τα ήξερε. Χτύπησε το ποσό, πήρε ρέστα, ακολούθησε εγώ και μετά βοήθησε και μια κυρία πίσω ηλικιωμένη και μου λέει την άλλη φορά θα το κάνω κι εγώ. Και επομένως, σκεφτείτε. Δηλαδή ακόμη και ηλικιωμένοι άνθρωποι μπαίνουν λίγο έτσι στις νέες τεχνολογίες, έστω και με αυτόν τον απλό πεζό τρόπο. Δεν είναι καθόλου απλός, αλλά ούτε και πεζόστρο. Εντάξει, είναι όμως κομμάτι της καθημερινότητας. Και σκεφτείτε ότι στην Ευρώπη,
τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα για τους ψηφιακά αναλφάβητους. Γιατί στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές χώρες, είναι όλα αυτοματοποιημένα. Όλα με τέτοια μηχανήματα γίνονται. Πάμε να τα δούμε πιο τώρα απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Και στο Ηράκλειο, τι έχουν να μας πούν για όλα αυτά. Κατά πόσο είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές, από ό,τι φαίνεται βέβαια πάρα πολύ. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Πανσελινά, είναι ο σχολικός σύμβουλος πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης. Καλώς ήρθατε. Τη Φρόσο Αποστολάκη, μαθήτρια της 6ης τάξης στο 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και τον Εμμανουήλ Καφάση, μαθητή Δευτέρας Λυκείου στο 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ακούσατε, φαντάζομαι, κύριε καθηγητά, το εισαγωγικό που κάναμε και φαντάζομαι θα συμφωνείτε ότι η ψηφιακή τεχνολογία και επικοινωνία στις μέρες μας είναι αναγκαιότητα, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι. Δεν μπορούμε κάτι να κάνουμε, ούτε να την εμποδίσουμε, ούτε να τη σταματήσουμε. Συμφωνώ μαζί σας και επιπροσθέτως θα ήθελα να τονίσω ότι δίνεται αυτή τη στιγμή η δυνατότητα στους μαθητές να τη δημιουργήσουν, όχι απλώς να την χρησιμοποιήσουν. Αυτός και είναι ο βασικός στόχος του Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, το οποίο εντάσσεται μέσα στα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων πληροφορικής των σχολείων. Οι μαθητές εκφράζονται ψηφιακά, κατασκευάζουν και δίνουν λύσεις σε προβλήματα με τη βοήθεια της επιστήμης της πληροφορικής και της τεχνολογίας της. Στις 6, στις 7 και στις 8 και στις 9 Απριλίου, ναι, οι μαθητές παρουσιάζουν τα έργα τους, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν αυτοματισμούς και ρομπότ, mm-hmm, δημιουργούν λογισμικό και ηλεκτρονικά παιχνίδια για κινητά, υπολογιστές και ταμπλέτες, εκφράζονται ψηφιακά, δημιουργώντας animation, βίντεο, κόμικ, ακόμα και παίζοντας θέατρο. Ωραία, μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε. Εμείς βλέπουμε κάποια πλάνα, όλα αυτά που λέτε για τα κόμικ, τα παιχνίδια. Δηλαδή, μπορεί να είναι και κάποια project βασισμένα και στην ελληνική μυθολογία, ίσως πιθανότατα στην ιστορία της Κρήτης ή ανάλογα την ιστορία από την οποία προέρχεται το μέρος και κάποιο σχολείο. Δηλαδή, και πόσο εκπαιδευτικό ρόλο έχουν αυτά και αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τους υπόλοιπους μαθητές μετά να, ξέρετε, να λειτουργήσουν ως ένα παιχνίδι ή ως ένα application. Τα παιδιά πραγματικά χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να εκφραστούν. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Όπως σας είπα, είτε με animation, comic, video, είτε μέσω προγραμματίζοντας, φτιάχνοντας λογισμικό. Επίσης, συντονιστής της ομάδας των εκπαιδευτικών που δουλεύει με τους μαθητές είναι ένας καθηγητής εκπαιδευτικός πληροφορικής, αλλά οπωσδήποτε, για να γίνει αυτό, τα καλύτερα αποτελέσματα βγαίνουν όταν εφόσον υπάρχει συνεργασία. Ναι, συγγνώμη, ξέρετε τι ήθελα να ρωτήσω. Αυτό που λέτε το καταλάβαμε. Ναι. Απλώς, ας πούμε, κατά καιρούς έχουμε δει ακόμη και αρχαίες τραγωδίες με τη μορφή των κόμικς, mm-hmm, κινούμενων σχεδίων, όπου μαθητές και, mm-hmm, σχολεία μπορεί να έχουν αυτή τη φοβερή ιδέα και τη σύλληψη να το κάνουν. Μετά, λοιπόν, αφού θα παρουσιαστούν σε αυτό το μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας, το έκτο, θα παρουσιαστούν αυτές οι ιδέες. Μετά υπάρχει μια πλατφόρμα που μπορεί αυτά να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, δηλαδή να τα χρησιμοποιήσουν και μαθητές από αλλού, να τα χρησιμοποιήσουν και τα ελληνικά σχολεία μέσα σε μαθήματα. Λες, ναι, είναι ανοιχτά. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή δημιουργείται μια βάση δεδομένων για να, βεβαίως, όλο αυτό το υλικό να ταξιδέψει εκεί που πρέπει. Βεβαίως. Υπάρχει ένα site, το site του φεστιβάλ, το www.digifest.info, ναι, στο οποίο υπάρχουν όλες τις πληροφορίες, καθώς και τα τοπικά ιστολόγια της κάθε πόλης ξεχωριστά. Στα τοπικά ιστολόγια της κάθε πόλης υπάρχουν αρτημένα όλα τα έργα, mm-hmm, το που παρουσιάζονται εκείνη τις μέρες στο φεστιβάλ. Και είναι αρχειοθετημένα, δηλαδή από το πρώτο φεστιβάλ, ίσως από το τρίτο, μάλλον από το τρίτο φεστιβάλ έως και το έκτο. Μάλιστα. Ωραία, μέχρι οπότε να πούμε, μιλήσουμε λίγο, ναι, και με την μαθήτρια. Να ξεκινήσουμε με, mm-hmm, τη μικρή πρώτα. Mm-hmm. Έχει διπλό ρόλο. Είναι και κυρία, είναι Δεσποινής μάλλον, οπότε ξεκινάμε πάντα για λόγους ευγενίας από τη Δεσποινίδα. Ναι, και αλλά είναι και η μικρότερη. Και θα είχα έτσι εγώ την απορία την πρώτη να μάθω με τι ασχολήθηκε στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Φρόσο. Εγώ κυρίως ασχολήθηκα με το Pong, ένα παιχνίδι που το προγραμματίσαμε με το Scratch.
Α, μάλιστα. Μέχρι τώρα έχουμε δύο άγνωστες λέξεις, Φρόσο. Εσύ είσαι μαθήτρια εκ δημοτικού, εξήγησέ μας λοιπόν. Με το σκράς πώς το προγραμμάτισες, δηλαδή, εγώ που ξέρω λίγο κάτι παραπάνω από την Έλσα, δηλαδή. Τι έκανες, πήρες όλα τα δεδομένα. Πήραμε τις μορφές και τις προγραμματίσαμε με διάφορες εντολές. Μάλιστα. Αυτά που τα έμαθες εσύ, πού τα διδάχτηκες? Στο μάθημα της πληροφορικής. Α, μάλιστα. Κάνετε δηλαδή μάθημα πληροφορικής και είχες την επάρκεια από τη διδακτέα ύλη για να προχωρήσεις σε αυτή την προσπάθεια. Ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πόσα δεν ήξερα ότι στην ομάδα διδάσκεστε τόσο σημαντικά πράγματα στο μάθημα της πληροφορικής. Πόσα άτομα είστε στην ομάδα σου, Φρόσο? Στην ομάδα μου είμαστε 5 άτομα. Ναι. Και επίσης έχουμε κατασκευάσει ένα ρομπότ ναι, που το συνδέαμε με το Scratch για να προσωμιωθείς. Το Scratch τι είναι, για εξήγησέ μας, γιατί ο Χάρης μπορεί να ξέρει, αλλά εγώ δεν ξέρω. Για πες μας, τι είναι το Scratch για να καταλάβει και ο κόσμος, πώς τα κάνει τώρα. Το Scratch είναι ένα πρόγραμμα, ναι, που μπορείς να προγραμματίσεις και να φτιάξεις μικρές ιστοριούλες και animation. Να, πολύ ωραία ακούγεται. Μανώλη, θα μας πεις και εσύ, η Δευτέρα Λυκείου. Ναι, εμείς έχουμε κάνει μια εφαρμογή για τα νοσοκομεία, η οποία έχει σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και των γιατρών. Άλλος τομέας, έτσι, τελείως χρηστικός, ναι, ναι, κοινωνικό, σε κοινωνικό πλαίσιο. Κοινωνική προσφορά. Σε φεύγει λίγο από την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση και τη μάθηση. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Ναι, είναι. Με την βοήθεια των beacons, που είναι κάποιες μικροσκευές οι οποίες δίνουν πληροφορίες στα κινητά, έχουμε τη δυνατότητα όταν βρισκόμαστε στο νοσοκομείο να ξέρουμε όλους τους διαδρόμους, τους γιατρούς κτλ. Και πόσο ανάγκη το έχουν τα νοσοκομεία. Ειδικά σε μεγάλα αυτά, νοσοκομεία, βέβαια. Πόσο ανάγκη το έχουν τα νοσοκομεία. Βασικά, όχι τα νοσοκομεία, οι ασθενείς που πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Και οι επισκέπτες. Ναι. Και οι επισκέπτες. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι κάτι σαν GPS, να το πω έτσι. Θα μπορούσε. Περίπου. Σε καθοδηγεί στο νοσοκομείο. Ναι, και δίνει και πληροφορίες και δυνατότητα να κλείσουμε ραντεβού μέσω από αυτήν την εφαρμογή. Τώρα εδώ, Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι. Αφού το περιγράφεις τόσο ωραία, στο Ηράκλειο, το σχολείο σου είναι στο Ηράκλειο, από το Ηράκλειο. Έχετε εκεί ένα τεράστιο σύγχρονο νοσοκομείο, μεγάλο νοσοκομείο. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό εκεί? Φυσικά θα μπορούσα. Δηλαδή, μπορεί να το προτείνει και το σχολείο σας και το πρόγραμμα, η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, για να ανοίξει λίγο και προς την κοινωνία όλο αυτό το ωραίο πράγμα φυσικά που κάνουμε. Φυσικά θα το κάνουμε. Γιατί είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στο νοσοκομείο και γενικά στο Ηράκλειο, και που έχουμε τόσους ασθενείς, γιατρείς. Πόσο κόστησε αυτή η εφαρμογή για να υλοποιηθεί? Αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Εντάξει, τώρα χονδρικά. Αλλά θα το ανακαλύψουμε. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι πανάκριβο. Όχι, όχι. Με 50-100 ευρώ, ξέρω εγώ. Αναλόγως, βασικά. Κύριε Παζαλινά, πάντως είναι αυτή μια ωραία ιδέα. Μπορεί να ανοίξει το φεστιβάλ στην κοινωνία? Το φεστιβάλ έχει ως βασικό στόχο το άνοιγμα στην κοινωνία. Γιατί στις μέρες εκείνης του φεστιβάλ που παρουσιάζονται τα έργα, καλούμε και συνεργαζόμαστε με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, δηλαδή συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης εδώ στο Ηράκλειο. Στις άλλες πόλεις στην Ελλάδα συνεργάζονται με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, έτσι ώστε ακριβώς αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει μια διάχυση της πληροφορίας, μια διάχυση της επιστημονικής γνώσης, να δουν δηλαδή οι ακαδημαϊκοί τι κάνουν τα παιδιά στο σχολείο, αλλά και αντίστροφα να δουν τα παιδιά που επισκέπτονται το φεστιβάλ και συμμετέχουν τις εξελίξεις στην επιστήμη της πληροφορικής από την πλευρά των επιστημόνων. Έτσι, δηλαδή, τις μέρες του φεστιβάλ, πέρα από τις παρουσιάσεις των μαθητών, έχουμε και τέτοιες είδους δραστηριότητες, δηλαδή ομιλίες, εργαστήρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια, demos, δηλαδή εκθέσεις. Ωραία, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είπαμε, είναι 6, Τετάρτη 6, Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Απριλίου. Σε ποιο χώρο θα γίνει και πόσες συμμετοχές φέτος αναμένεται? Φέτος θα έχουμε 16 πόλεις που θα συμμετέχουν παράλληλα. Mm-hmm. Υπολογίζουμε πάνω από 8.000 μαθητές θα παρουσιάσουν έργα, δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Ίσως είναι το μεγαλύτερο σε συμμετοχή, μεγαλύτερη συμμετοχή εκδήλωση μαθητικής δημιουργικότητας. Στο Ηράκλειο θα παρουσιαστεί στην αίθουσα Ανδρόγειο του Δήμου Ηρακλείου. Σε κάθε όμως πόλη υπάρχει ένας κατάλληλος χώρος για να παρουσιαστεί. Ωραία. Κύριε Βαζελά, συγχαρητήρια, γιατί
Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση, ακριβώς, με πάρα πολλές ελλείψεις παντού, παντού, παιδεία, υγεία, παντού, σε όλους τους τομείς, τους νευραλγικούς, αυτές οι πρωτοβουλίες σας καρποφορούν, τελεσφορούν και εξελίσσονται. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Το φεστιβάλ γεννήθηκε μέσα στην κρίση το 2010-2011 και συνεχίζει σε πείσμα των καιρών, ίσως και εξαιτίας ακριβώς της κρίσης, να προσπαθεί να βγάλει από τη μιζέρια και τη ρουτίνα τη σχολική εκπαίδευση και να δώσει ένα, και να αναδείξει τη δημιουργικότητα των μαθητών μας. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία και στα παιδιά. Περιμένουμε τον κόσμο ανά την Ελλάδα, στις 16 αυτές πόλεις, να επισκεφθούν το φεστιβάλ. Ωραία, είναι ανοιχτό το φεστιβάλ και δωρεάν, βέβαια, γιατί γίνεται από τα δημόσια σχολεία. Να είστε καλά. Τα χαιρετίσματά μας στην Κρήτη και το Ηράκλειο. Καλημέρα μας στον Ηράκλειο. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε και Στεφανή την Καλαθάκη. Φυσικά αυτό θα έλεγα τώρα που κανόνισε έτσι και είχαμε τη συνέντευξη και από τους μαθητές και από το Σχολικό Σύμβουλο. Φοβερή πρωτοβουλία με συμμετοχές 8.000 μαθητών. Περισσότερους μαθητές από ό,τι πέρσι. Μπράβο, μπράβο. Είναι κάτι πολύ ωραίο και φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει αυτό σίγουρα. Ελπιδοφόρο και ενθαρρυντικό πάντως για το μέλλον αυτής της χώρας που, εντάξει, πολλές φορές είναι δυσίωνο, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.